Έτσι λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας θα μείνουμε και όχι μόνον στην Αθήνα μας, στο μικρό της χωριό όπως λέει και η ίδια, που όπως μας λέει και ο Μιλίχιος είναι η μόνη που ξέρει τα προβλήματα της καθημερινότητας για το μικρό μας χωριό την Αθήνα. Κύριε Πιπηλή, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, καλημέρα και στους προαναφερόμενους, τον Στέλιο Πέτσο και τον Θοδωρή Λιβάνιο. Και πολύ καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε, γιατί αυτοί οι δύο ως υπουργοί και εγώ ως συγκίτρια του νομοσχεδίου φέραμε την μεγάλη αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στα ζώα με το περίφημο νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα ζώα αλλά και για τα αδέσποτα, που πραγματικά αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα ότι το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής αναγγέλει ότι με πρότυπο τις αυστηρές ποινές, οι οποίες και υλοποιούνται ευτυχώς από τους δικαστές για τα ζώα, με αυτό το πρότυπο λοιπόν θα προχωρήσει και στην παραδειγματική και αποτρεπτική τιμωρία των εμπριστών ή όλων αυτών που καταστρέφουν το περιβάλλον, τη ζωή μας, που καίνε ζωντανά ζώα, με αποτέλεσμα αυτή την γενική καταστροφή. Σωστά, ναι, έτσι. Σε αυτό κινείται. Το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Κικίλιας και στις χθεσινές δηλώσεις εδώ στον Σκάλα και παλαιότερα, εννοώντας δηλαδή την ημέρα των πυρκαγιών με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ότι κινούμεθα σε αυτό, στην ακολουθία του νόμου αυτού. Και για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους δύο προαναφερόμενους. Και για μένα προσωπικά, που πραγματικά βοήθησα πάρα πολύ στο να γίνουν και σημαντικές έτσι αλλαγές προς όφελος της λογικής κοινωνίας που είναι και η πλειοψηφία στην Ελλάδα. Και μεταξύ μας δεν υπήρχε και άλλος να μπορεί να το υποστηρίξει έτσι όπως εσείς το υποστηρίξατε. Κυρία Πιπηλή, το μικρό χωριό ή το μεγάλο χωριό, το χωριό σας όπως λέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θυμίζουμε πρώτη για πάρα πολλές τετραετίες δημοτική σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας, πάντα δημοσιογράφος, διότι γι' αυτό είναι που κερδίζει στο τέλος της κούρσας τη δημοσιογραφική ματιά και το μάτι και αυτή η δημοσιογραφική τρέλα η οποία υπάρχει και παραγωγική, όπου τα πάντα βλέπονται με ένα άλλο πρίσμα και μια άλλη ματιά, αλλά και βεβαίως η εμπειρία χρόνων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να πάω από τα αρνητικά. Τι δεν σας αρέσει στην Αθήνα, κυρία Πιπηλή? Νομίζω ότι αυτό που δεν αρέσει και στον πολύ κόσμο που διαβιεί στην Αθήνα, ενώ δεν είναι περαστικός, μένει, είναι ο υπερτουρισμός. Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχα πολλά χρόνια λόγω μιας υποχρέωσης να βρεθώ βράδυ Ιουλίου, τέλος Ιουνίου μάλλον, στην Πλάκα. Μάλιστα. Όπου φανταστείτε εμένα κύριε Γιαννήρη, εμένα κύριε ακροατές, χάθηκα επί 25 λεπτά για να βγω από την Πλάκα, από την μία κλητή της Ακρόπολης, να φτάσω στη Μητροπόλεως. Και γιατί χάθηκα? Διότι είχε τόσο πολύ κόσμο που για να αποφύγω αυτή τη βιαιότητα του να πρέπει να σπρώχνω χιλιάδες δεξιά-αριστερά για να διασχίσω τα στενά της Πλάκας, έπρεπε να μπω σε κάτι πολύ μικρά στενά θεοσκότεινα και έκανα 25 λεπτά. Είναι δηλαδή η Πλάκα, που ήταν η συνήθις βόλτα πριν από χρόνια όλων των Αθηναίων, ακόμα και αυτών από τα διάφορα προάστια, έχει καταντήσει να είναι απαγορευτικό προνόμιο για τους ίδιους κατοίκους της Αθήνας. Και μια απίστευτη βουή, μπορεί κανείς να πει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το εξής. Είναι όλα χύμα. Δηλαδή αυτό που μου έκανε φρικτή εντύπωση ήταν ότι πιτσιρικαρία, κυρίως από Ρωμά για παράδειγμα, ναι, ήταν χυμένοι παιδάκια 5-6 χρονών αμολυμένα μόνα τους στους δρόμους με ένα τουμπερλέκι ή με ένα άλλο πρόχειρο μουσικό όργανο. Υπήρχαν ζωντανή ορχήστρα, είδα σε πλατεία της Πλάκας, ζωντανή ορχήστρα από παιδιά ηλικίας 11, νομίζω 11-12 χρονών, να παίζουν ως ορχήστρα. Και εν πάση περιπτώσει η όλη κατάσταση δεν ήταν καθόλου ευχαριστή. Άρα το μόνο που δεν πρόκειται να προτείνω για βόλτα
είναι να πλησιάσει κανείς από το Σύνταγμα προς την Αθηνά και γενικότερα στη Μπλάκα. Είναι ωραία όμως, μπορεί κανείς να πει, δίνει ένα χρώμα. Δίνει ένα χρώμα αν αυτό υπάρχει ένας κανόνας και μια. Μα δεν υπάρχουν κανόνες, κύριε Γιαννήρη. Όχι, ναι. είναι όλοι μαζεμένοι εκεί με μια αταξία, με μια αντιαισθητική γενική εικόνα. Όλες αυτές οι διαφορετικές πλαστικό, διάφορες καρέκλες στα δίθεν Greek restaurant κλπ. Όλες αυτές οι πινακίδες που λένε τόσο κάνει το σουβλάκι, τόσο κάνει ο μουσακάς. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τιμά καθόλου και νομίζω ότι το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να το εντάξει στο πώς μπορεί να γίνει, γιατί και το Παρίσι έχει τουρισμό και το Λονδίνο έχει τουρισμό και η Ρώμη έχει τουρισμό. Όλα αυτά μαζί, δίκυκλα, αυτοκίνητα, ταξί, κορναρίσματα είναι απαγορευτικά. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Δεν αδειάζει η Αθήνα. Παλιά θυμάστε ότι ήταν δημοσιογραφικό κλισέ, ναι, από την 1η Αυγούστου έως τις 20 Αυγούστου να μπορούμε να βάλουμε τραπεζοκαθίσματα, να πιούμε καφέ ακόμα και στην οδό Σταδίου. Σωστά. Αυτό τώρα ξεχάστε το. Ναι, όχι. Είναι μεγάλη πόλη, είναι ένα ολόκληρο λεκανοπέδιο που κινείται και διαβεί στην Αττική, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί οι παλιές στιγμές του να μπορεί κανείς να κάνει μια ατέλειωτη δροσερή βόλτα γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Μπορείς όμως, με αφορμή τώρα και τις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές, δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος, να μιλήσει, να ερωτηθεί, να δώσει απαντήσεις, να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού που λέτε, με το Υπουργείο Πολιτισμού, όλα αυτά να μπουν σε μία τάξη. Και το Υπουργείο Εσωτερικών. Εσωτερικών και βεβαίως και το Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε όλα αυτά να μπουν κανόνες και να πούμε ότι παιδιά εδώ δεν ή γίνεται αυτό. Διότι και άνθρωποι που μένουν θέλουν να κοιμηθούν με ανοιχτά ή να είναι στα μπαλκόνια τους με ανοιχτά παράθυρα. Το αποκλείω ακόμα για τους κατοίκους που επιμένουν να μένουν στην Πλάκα. Διονυσίου Αεροπαγήτου είναι αδιάβατη. Μάλιστα. Και αναρωτιέμαι, εκεί μένουν άνθρωποι, έτσι, είναι μόνιμες κατοικίες, όπως υπάρχει και η τάση την οποία οφείλουμε και να την ενισχύσουμε. Αυτό το πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, για την επανακατοίκηση του κέντρου. Σωστά. Η επανακατοίκηση του κέντρου μέσα σε αυτά τα χάλια που επικρατούν δεν μπορεί να επισυμβεί. Αυτό είναι, νομίζω, θέλει ολιστική αλλαγή από την πλευρά της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, για μένα, ας πούμε, η καλύτερη εξακολουθεί και μένει αλόβητη είναι η ψυχαγωγία στους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, ειδικότερα στους υπέροχους κινηματογράφους που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι μια πραγματική όαση. Βεβαίως. Γιατί για να πας αυτούς τους θερινούς κινηματογράφους, όπως είναι η Έγκλη, το Σινέ Πολεμικό Μουσείο, μπορείς και κάνεις και υπέροχες βόλτες, γιατί είναι ακριβώς σε αυτή την ωραιότερη περιοχή που πιάνει από τον πύργο των Αθηνών, δηλαδή να κατέβεις τα υπέροχα, ευτυχώς, πεζοδρόμια ακόμα της Βασιλείας Σοφίας, να κατέβεις στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, να μπεις στο Ζάπιο, να πας στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Υπάρχει αυτό το εύρος το περιπατητικό που νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, γιατί δεν δημιουργείται κανένα κυκλοφοριακό κονφούζιο εκεί, ειδικά στα πεζοδρόμια. Σωστά. Και υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες γειτονιές, κυρία Πιπηλή. Υπάρχει ο Κολωνός, υπάρχουν αυτό, τα Πετράλωνα. Να μείνουμε στον Κολωνό, ναι, το ίδιο πράγμα που σκέφτηκα. Πόσο ωραία περιοχή για περπάτημα είναι ο Κολωνός, και μόνο να βρεις την ευκαιρία να περπατήσεις τον περίφημο ήπιο λόφο του Κολωνού, mm-hmm, και να δεις την ιστορία δύο διάσημων από το 19ο αιώνα Ευρωπαίων, οι οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους για την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πνεύματος, τα μνημεία που είναι, παλιά μνημεία που είναι στο λόφο του Κολωνού, του Μίλλερ, εξού και η οδός Μιλέρου στο μεταξουργείο, και του Λενορμάν, όπου δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει διασχίσει αγανακτημένο στη Λενορμάν. Λενορμάν λεγόταν ο άνθρωπος, αλλά το ελληνοποιήσαμε. Εκεί λοιπόν, και μόνο που στο ένα μνημείο
του Λενορμάν είναι να αποθετημένη η καρδιά του, όπως είχε αποφασίσει ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί προσέφερε τόσα πολλά παγκοσμίως για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πνεύματος, όπως και ο Μίλλερ, και μόνο εκεί να πας βόλτα αξίζει, γιατί πολύ κοντά και μπορείς να διασχίσεις και να δεις και την παλιά Αθήνα που παραμένει, είναι η περίφημη Ακαδημία Πλάτωνος, που το πάρκο της είναι ονειρεμένο, είναι μοναδικό δηλαδή για να κάνεις βόλτα. Σωστή. Εκεί πολύ κοντά επίσης αξίζει. Υπάρχει ο Λόφος Κουζέ που έχει μία από τις πιο χαρακτηριστικές καφετέριες πάνω στο λόφο, που νομίζεις ότι είσαι σε ένα μικρό δασάκι. Δηλαδή υπάρχουν γωνιές στην Αθήνα. Είναι σημεία και βεβαίως, έχετε δίκιο, σωστά. Εσείς την ξέρετε την περιοχή καλά, γιατί... Εντάξει, εκεί, Πέριξ, ναι. Και... Εκείνο επίσης που είναι χαρακτηριστικό, αλλά θέλει επίσης έναν πολύ αυστηρό έλεγχο, και είχα ασχοληθεί πολύ ενεργά με αυτό. Αυτό που είναι ευχάριστο είναι να πηγαίνεις για ένα καφέ ή για ένα ποτό το δειλινό στις νόμιμες, το τονίζω όμως, στις νόμιμες ταράτσες επώνυμων ξενοδοχείων που δεν είναι και όλα ακριβά. Δεν είναι δηλαδή να πας τώρα στο Tudor Hall ή στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Υπάρχουν ονειρεμένες ταράτσες ξενοδοχείων που με λογική τιμή πραγματικά απολαμβάνεις τη δροσερή νυχτερινή Αθήνα. Και μια πολύ ωραία θέα βεβαίως. Ωραία θέα ή καλά, τα περισσότερα αυτά που έχουν την πολύ ωραία θέα σημειωτέων είναι και γεμάτα από τουρίστες. Σωστά. Υπάρχουν άλλα που βλέπουν πιο πολύ προς το Λυκαβητό για παράδειγμα, ναι, ή προς τη Βουλή των Ελλήνων, και είναι μια πολύ ευχάριστη και διαφορετική έτσι περιπολία νυχτερινή που εγώ την προτείνω, αντί να μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ναι, να πας στην παραλία όπου και εκεί γίνεται χαμός. Μπορεί ο καθένας, αρκεί να αγαπάει την πόλη του, σωστά, να την ανακαλύψει. Υπάρχουν μέρη, ας πούμε, μια ωραία βόλτα, αλλά είναι μακριά για τους κατοίκους του κέντρου, mm-hmm, είναι να περπατάς στο πάρκο Τρίτσι. Σωστά. Ναι, το οποίο έχει καλυτερεύσει. Βέβαια, χρειάζονται πολλές βελτιώσεις ακόμα. Πάρα πολύ, αλλά όχι σε σχέση με το παρελθόν. Είναι η αλήθεια ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, είναι η Αθήνα, είναι πλέον προβληματική, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ ανεξέλεγκτος τουρισμός, και νομίζω ότι χρειάζεται μια ενασχόληση από τους αρμόδιους παραγωγούς. Απαντώ εγώ στον Δημοσθένη και τον Κωνσταντίνο. Δεν είναι, προφανώς δεν παρακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια την βουλευτική πορεία της κυρίας Πιπηλή. Δεν είστε υποχρεωμένοι κιόλας. Όπως επίσης δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά τουλάχιστον εδώ από τον Sky τα λέει σε κάθε στιγμή ή τα έλεγε σε κάθε στιγμή όπου είχε μια ερώτηση προς τον κάθε υπουργό. Τόσο και για την πλάκα, που προφανώς δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το ότι σε αυτή την οχλαγωγία και μέσα αυτή τη φασαρία, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα της πλάκας. Τα έχει αναδείξει η κυρία Πιπηλή με ερωτήσεις προς αρμόδιους υπουργούς. Όπως επίσης και αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, είναι η κυρία Πιπηλή όπου με δικές της ενέργειες έχουν γίνει πάρα πολλά και έχουν δώσει απαντήσεις οι καθήλυνοι επίσης αρμόδιοι για όλα αυτά, για όλες αυτές τις μουτζούρες στα κτίρια και τα δίθεν γκράφιτι και τη δίθεν τέχνη. Προφανώς δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσετε, αλλά στο φαντάζομαι στο fppili.gr μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις ερωτήσεις, όλες αυτές τις απαντήσεις που έχει πάρει τους αρμοδίους. Το να πηγαίνει η ίδια ή ο ίδιος ο βουλευτής ο οποίος ρωτάτε, από προφανώς παίρνοντας παράδειγμα και καταγγελίες των πολιτών που μένουν στην περιοχή όπου εκλέγεται, δεν μπορεί να πάει και να τα σβήνει ο καθένας βουλευτής μόνος του. Προφανώς μπορείτε να απευθυνθείτε στους καθήλυνα αρμόδιους δήμους ή άλλα αρμοδίους, γιατί προφανώς η μουτζούρα ενοχλεί, όχι μόνο σας αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αλλά και άλλους. Έτσι, απαντάω εγώ κύριε Πιπηλή, για να μην έχουμε τώρα την διαδικασία αυτή. Προφανώς έχει ασχοληθεί και με τα γκράφιτι και με την πλάκα και με το χώρο. Εγώ με τα γκράφιτι ειδικά έχω κάνει 10 επίκαιρες ερωτήσεις στο σύνολο της βουλευτικής μου δραστηριότητας, απαιτώντας κάτι το οποίο σε σχέση με άλλους υπουργούς που έδρασαν και καταφέραμε νομοθετικές ρυθμίσεις με αφορμή τις δικές μου επίκαιρες ερωτήσεις. Ο κύριος Πέτσας τα γνωρίζει καλά, γιατί έκανε νομοθετικές ρυθμίσεις σε απάντηση δικών μου επίκαιρων ερωτήσεων, αλλά και άλλοι υπουργοί. Εγώ διεκδικούσα ένα πράγμα λυσαλέα, για το οποίο έσφασα τα μούτρα μου, οφείλω να ομολογήσω.
ομολογήσω, ότι πρέπει να επιβληθεί η κοινωνική εργασία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ώστε με την κοινωνική εργασία οποιοδήποτε αρκεί η αστυνομία να συλλάβει και επιτόπου κάποιον, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο, με την κοινωνική εργασία η τιμωρία των υποχρεωμένων να πας να καθαρίζεις τις τουαλέτες του οίκους ευγυρίας, όπως ισχύει εδώ και αιώνες στο εξωτερικό, είναι μια πολύ παραδειγματική έτσι τιμωρία, και να μην διεκδικείς δηλαδή να πάνε στη φυλακή, απλώς να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορείς να βανδαλίζεις. Σωστά. Επειδή έτσι γουστάρεις. Και να τονίσω ότι ειδικά ο Κώστας Μπακογιάννης αποδεδειγμένα έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και έχει αποκαταστήσει πολλές πλευρές. Τι να το κάνω εγώ όμως αυτό, την προσπάθεια του Μπακογιάννη ή του Αβραμίδη, του αρμόδιου αντιδήμαρχου καθαριότητας, όταν το ίδιο βράδυ στον ίδιο τοίχο θα έχει πάνε κάτι παλιόπαιδα, που πολλές φορές και η μαμά πάει και ο μπαμπάς πάνε στο σούπερ μάρκετ και τους παίρνουν τα σπρέι και πάνε και το ρυπαίνουν. Δεν είναι τόσο απλό το να το λες αυτό. Σωστά. Θέλει συγκροτημένη κυβερνητική δράση για να μειωθεί στο ελάχιστο, γιατί και στο εξωτερικό υπάρχει, αλλά όχι αυτό το έσχος που υπάρχει ειδικά στην Αθήνα, αλλά υποψιάζομαι και σε όλες τις άλλες πόλεις, μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Τακτικό του ακροατή μας, ο Αλεχάνδρο, μας λέει ότι και προφανώς του αρέσει εκείνου η Αθήνα τον Αύγουστο και όπως λέει και ο ίδιος μένει επί τούτου γι' αυτό και επιλέγει διακοπές άλλους μήνες. Και ο Λόφος λέει: κολονούμε την οδό Τρυπόλεως, συνδέεται με την Ακαδημία Πλάτωνος, το πάρκο, ζω Ακαδημία Πλάτωνος και οι γονείς που παντρεύτηκαν εκεί στο Λόφος Κουζέ, στον Άγιο Εμιλιανό. Είναι πολύ ωραία περιοχή γενικά και πρέπει να την ανακαλύψει ο κόσμος και τον Κολονό και την Ακαδημία Πλάτωνος και το Λόφος Κουζέ. Εδώ σκάει η κυρία Πιπηλή, το έχουμε κάνει χρόνια τώρα και με τον Βασίλη Κουφόπολο από εκεί και με τον Άρη Πορτοσάλτα εκπομπές εκεί και εσείς παρούσα και άλλοι υπόλοιποι από όλα τα κόμματα. Μένει τώρα απλά ο κόσμος να περπατήσει λίγο και να δει και την υπόλοιπη πόλη του πέραν από τη συνοικία του. Κλείνοντας, να σας πω ότι ανακαλύψαμε, μάλλον και μου θυμίζει ο κύριος Πέτσας τώρα στο μήνυμά του, ότι το Πιπηλή που είπε ο Σωτήρης Πουλόπουλος είναι γνωστό γαλατικό χωριό. Οπότε λοιπόν. Δεν πειράζει, κύριε Πέτσα, και οι γαλάτες επιβιώνουμε αιωνίως. Συγγνώμη. Σωστά. Κύριε Πιπηλή, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει οπωσδήποτε κάτι το οποίο και εσείς θέλετε, αλλά και βεβαίως είναι ανάγκη για όλους εμάς τους πολίτες που αγαπάμε πρωτίστως το κάθε μικρό ή μεγάλο χωριό μας, αλλά και βεβαίως έχουμε ανάγκη να λύνονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στο χέρι άλλων μετά είναι. Μετά τις Βιέννες. Νομίζω ότι είναι στο χέρι άλλων. Ακούνε τώρα, είναι σίγουρο και νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα από Σεπτέμβριο. Μετά τις διακοπές όμως, γιατί. Υποχρεωτικές διακοπές. Με μία διαφορά ότι εγώ δεν θα βασανιστώ να μπω σε καράβι και να λέω πω πω τι ακρίβεια, πω πω τι πολυκοσμία, πω πω πόσο κάνει το σουβλάκι. Έτσι. Ή ο καφές στις Κυκλάδες. Χωριό. Θα κάνω βουκολικές διακοπές όπως θα συνηθίζω και έρχομαι μετά δυναμική και απολαμβάνω τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό υπόλοιπο, κύριε Πιπηλή, να είστε καλά. Γεια, η Φώτεινη Πιπηλή ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή.